Καλησπέρα σε όλους τους αεξίδες και φίλους του γηπέδου. Δευτέρα σήμερα και συνεχίζεται ο καύσωνας στη Νέα Φιλαδέλφια. Εργασίες γίνονται, δεν γίνονται. Τουλάχιστον εξωτερικά δεν βλέπουμε κάτι. Στην νότια πλευρά τώρα ακούγεται μια μπουλντόζα να έρχεται. Να πω ότι έχει σιώσει ο δρόμος στην Πατριά Χωσαντίνου κάτω από την υπογειοποίηση, όπως επίσης και στο μεγαλύτερο κομμάτι κάτω από εδώ, από τα νότια, κάτω από το σημείο που βρισκόμαστε. Κάποιες εργασίες γινόντουσαν στην νοτιοδυτική πλευρά του γηπέδου, εκεί που εστιάζω. Εδώ το κτίριο της Ερασιτεχνικής. Να πούμε ότι βγήκε η κάρτα φιλάθλου καινούργια της νέας σεζόν. Είναι υποχρέωσή μας όλοι μας να πάρουμε. Βγαίνει και σε 10 ευρώ και σε 20 ευρώ για όποιον θέλει να δώσει λίγα παραπάνω. Επίσης έχουν βγει και διαρκείας για κάποια τα αθλήματα για όλα τα αθλήματα της Ερασιτεχνικής, αλλά και κάποια πακέτα με τα πιο εμπορικά, ας πούμε, τμήματα, όπως το βόλεϊ, το handball κλπ. Βόρεια βλέπουμε ότι εδώ ίσως γίνονται οι μόνες εργασίες από όλο το γήπεδο. Έχουν προχωρήσει οι σκαλωσιές ψηλότερα, έχει μείνει ένα τελευταίο κομμάτι γύρω στα 10 μέτρα. Δεν λέω και πολύ. Τοποθετούν σιγά σιγά τις καλωσιές και κάποια στιγμή λογικά θα ξεκινήσει και εδώ το βάψιμο. Γενικά οι εργασίες, από ό,τι βλέπετε, δεν προχωράνε. Δεν ξέρω αν περιμένουν κάτι, αν έχουν δοθεί άδειες καλοκαιρινές, δεν έχω ιδέα. Οπότε ό,τι βλέπετε, βλέπουμε και εμείς. Ανατολικά βλέπουμε επίσης δεν γίνονται κάποια εργασία. Όπως είπα και πριν, σε αυτό το κομμάτι έχει σιώσει ο δρόμος από κάτω. Φαίνεται κιόλας λίγο εδώ στην αρχή. Προχωράμε λίγο προς τα κάτω να δούμε τι παίζει. Εδώ ανατολικά στο γήπεδο βλέπουμε έχουν φύγει κάποιες από τις καλωσιές στο κομμάτι που έχει βαφτεί μαύρο, εκεί που θα μπει η τζαμαρία. Βέβαια, από ό,τι είδαμε από την άλλη πλευρά, η τζαμαρία χρειάστηκε για να μπει, μάλλον η σκαλωσιά χρειάστηκε για να μπει η τζαμαρία. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο την ξεστήσανε και λογικά θα την ξαναστήσουν αργότερα. Εδώ βλέπω κάποιες εργασίες στις σουίτες, δεν ξέρω αν γίνονται ηλεκτρολογικές ή είναι για το κλιματισμό. Πολλές εργασίες δεν γίνονται, το βλέπετε κι εσείς. Θα τον πώς πάει. Οπότε να ξαναθυμίσω ότι έχουν βγει και τα διαρκεία στην Ερασιτεχνική και η κάρτα φιλάθλου. Η κάρτα φιλάθλου είναι αναγκαία για οποιαδήποτε αγορά εισιτηρίου, είτε διαρκείας είτε κανονικού, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. ενώ προσφέρει και κάποια έκπτωση στα VIP εισιτήρια, μάλλον στα εισιτήρια διαρκείας της Ερασιτεχνικής. Οπότε και γενικά είναι υποχρέωσή μας, πιστεύω, να πάρουμε, να διαθέσουμε έστω και 10 ευρώ, βγαίνει και σε 10 και σε 20 ευρώ κατά φιλάθλους φέτος. Είναι υποχρέωσή μας να δώσουμε έστω 10 ευρώ για να ενισχύσουμε την Ερασιτεχνική που κάνει βήματα προόδου κάθε χρόνο. Τώρα πριν 2 εβδομάδες άνοιξε και το τμήμα συγχρονισμένης κολύμβησης και τώρα χωρίς χρέη σιγά σιγά θα ενισχύονται όλα τα ομαδικά τουλάχιστον τμήματα και σιγά σιγά θα ανοίγουν και νέα. Αυτά από την Νέα Φιλαδέλφια. Θα βάλω και link από κάτω για να μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία μέσα σε 5 λεπτά. Δεν είναι κάτι, οπότε όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Και αυτά. Ραντεβού μέχρι την επόμενη φορά. Μόνο ΑΕΚ.